Να τους καλημερίσουμε, να τους βάλουμε στην παρέα μας. Ο κύριος Κατσανιώτης, υφυπουργός εξωτερικών, η κυρία Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου από το κίνημα Αλλαγής. Οι συνάδελφοί μας, ο Αντώνης Ζελατόλας και η Ελίνα Κλήτου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Η γυναικοκρατία καλημέρα. Είναι μεγαλύτερη καλημέρα. Η συμμετοχή των γυναικών σήμερα. Και να πούμε σε εσάς, κύριε Κατσανιώτη, σιδεροκέφαλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να τα πάτε καλά με τα καθήκοντά σας τα καινούρια. Θα ξεκινήσουμε δικαιωματικά από την κυρία Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, κεραυνός εν εθρία, αν και ήταν επιβαρημένη η κατάσταση της υγείας της Φόφης γεννηματά, αλλά με τις τελευταίες της εμφανίσεις, τόσο στην εσωκομματική σας διαδικασία για την κούρσα της Προεδρίας, αλλά και η εμφάνισή της στην Βουλή για τη συζήτηση για την Ελληνογαλλική Συμφωνία, δεν είχαν δείξει ότι βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Θέλουμε να μας πείτε τα τελευταία νέα για την κατάστασή της. Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κύριε Παπαδάκη, όλοι ευνηδιαστήκαμε πραγματικά και έχουμε στενοχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί είναι ο άνθρωπός μας, είναι η πρόεδρός μας και αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο και για μία ακόμη φορά έχει να δώσει μπροστά της έναν αγώνα. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Η Φόφη Γεννηματά είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα. Έχει δώσει αυτή τη μάχη και έχει βγει νικήτρια ξανά στο παρελθόν. Την αγαπάμε, την σεβόμαστε, την περιμένουμε να γυρίσει γρήγορα πίσω κοντά μας. Τώρα, όσον αφορά όλα τα άλλα ζητήματα, νομίζω ότι, ξέρετε, δεν είναι τώρα αυτή η στιγμή να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Να πάνε όλα καλά, οι σκέψεις μας, η καρδιά μας, οι ευχές μας είναι δίπλα στη Φόφη και την οικογένειά της και είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα καλά. Και όλα τα άλλα θα τα δούμε. Εντάξει, να βγει πρώτα από το νοσοκομείο, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Έχουμε συντεταγμένα όργανα, θα τα συζητήσουμε. Αλλά αυτές τις στιγμές το ανθρώπινο είναι πάνω απολύτως από το πολιτικό. Όλα αυτό, τα άλλα νομίζω είναι στην άκρη. Γι' αυτό άλλωστε ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν και την προεκλογική δραστηριότητά τους οι συνυποψήφοι τους, της κυρίας Γεννηματά, και θα τους πω πάλι με αλφαβητική σειρά, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Καστανίδης και ο κύριος Λοβέρδος. Κύριε Γεροβασίλη, πιστεύω ότι και εσείς νιώθετε την ανάγκη. Χθες. Μας συγκλώνησε η είδηση. Είμαι βέβαιη ότι η κυρία Γεννηματά, η Φόφη όπως τη λέει όλη η Ελλάδα, θα βγει νικήτρια και σε αυτή τη μάχη, που στα αλήθεια η μάχη για τη ζωή είναι η σπουδαιότερη μάχη που έχει να δώσει ο κάθε άνθρωπος. Οι πολιτικές μάχες έπονται. Έχει αποδείξει όμως ότι είναι πολύ γενναία και με σεβασμό. Της εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και να βγει νικήτρια από την καθοριστική αυτή μάχη. Σε μια προσωπική κουβέντα που είχαμε κάνει, μου είχε πει, και θέλω τώρα να το πω, ότι Γιώργο, εγώ θα τα καταφέρω, γιατί δεν τα κατάφεραν ο πατέρας, η μητέρα, η αδελφή μου. Κύριε Κατσανιώτη, πιστεύω ότι και εσείς τα ίδια συναισθήματα. Όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι όλη η Ελλάδα έχει τα ίδια συναισθήματα. Όλοι ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα κερδίσει και αυτή τη μάχη η κυρία Γεννηματά. Μια δύσκολη μάχη, αλλά ως μαχήτρια θα τα καταφέρει. Ο Αντώνης ήδη έχει εκφράσει την άποψή του, Λίνα μου. Θέλω και τη δική σου κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι χθες όταν έγινε γνωστή είδηση ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και ταυτόχρονα ότι αποσύρεται από την κούρσα της διεκδίκησης της Προεδρίας του Κινήματος Αλλαγής, συγκινηθήκαμε και στο κανάλι με όλους τους συναδέλφους. Και στη σύσκεψη που κάναμε για το πώς θα το διαχειριστούμε το ζήτημα, εννοώ ως προς την ειδησιογραφική του διάσταση, αυτό που συνειδητοποίησαμε όλοι είναι ότι πέρα από τις πολιτικές κόντρες και αντιπαλότητες, ξεχνούμε πολύ συχνά ότι οι πολιτικοί είναι άνθρωποι πρώτα απ' όλα και ότι έχουν και οικογένειες και έχουν και ανάγκες και έχουν και ευαισθησίες και έχουν και αδυναμίες. Και νομίζω ότι επανατοποθετούμεθα όλοι σε μια πιο ανθρώπινη βάση, στην ανάγνωση της πολιτικής πραγματικότητας. Οι ευχές φυσικά όλων μας για γρήγορα, για ταχεία ανάρρωση και για... Βέβαια, ξένησε το γεγονός... Και τη συμπάθειά μας, έτσι. Ξένησε το γεγονός, Αντώνη, ότι η Φόφη Γεννηματά, η Φόφη, όπως όλοι την λένε και δεν την ενοχλεί κιόλας, αποφάσισε να αποσυρθεί, κυρία Γιανακοπούλου και Αντώνη Δελατόλα, από την κούρσα της διεκδίκησης της Προεδρίας στο κίνημα αλλαγής. Και αυτό είναι που πραγματικά μας, έτσι,
μας ευνηδίασε, γιατί δεν ήταν ένα γεγονός ότι θα πάω στο νοσοκομείο, θα κάνω τη θεραπεία μου, θα βγω και θα συνεχίσω τον αγώνα μου. Φαίνεται ότι δίνει τον αγώνα της ζωής της και θέλει να αφιερωθεί σε αυτόν και καλά κάνει. Και εδώ θα συμφωνήσω ότι πάνω απ' όλα από τις πολιτικές φιλοδοξίες, πάνω απ' όλα για το πάθος, για την πολιτική, μετράει η ζωή. Και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αυτή η γυναίκα σημαδεύεται από ένα, ιστορικό, οικογενειακό, το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ. Και το έχει ζήσει από κοριτσάκι. Αν δει κανείς την τοποθέτησή της, είναι βαθιά ανθρώπινη και προσωπική. Αυτό και ήταν. Ταυτόχρονα. Μπράβο που το επισημαίνεις. Μπράβο που το επισημαίνεις, Αντώνη. Μπράβο. Γιατί η Φόφη έχει και πολύ συνειδητοποιημένη συνείδηση πολιτική. Έβαλε και τα ζητήματα των διαδικασιών και την απόσυρση στην κούρσα μπροστά και στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, όπως είπε η αγαπητή Όλγα. Η Φόφη είναι κάτι πιο συμπαθητικό ως πρόσωπο ευρύτερα από το χώρο του, το κομματικό. Και τώρα πάμε, στον ρεαλισμό της πολιτικής. Πάμε στον ρεαλισμό της πολιτικής. Μας έχετε μπερδέψει, κυρία Γεροβασίλη και κύριε Κατσανιώτη, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είμαι και μεγάλος άνθρωπος και μπερδεύομαι εύκολα τώρα πια, όπως λένε κάποιοι. Ο Αντώνης Δελατόλας το ισχυρίζεται. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα. Μόνο. 9 μήνες. Θα κάνουμε δύο εξεταστικές. Μία εξεταστική που θα κάνετε εσείς και που αφορά το διάστημα της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και μία εξεταστική εσείς, κύριε Κατσανιώτη, που αφορά το διάστημα και διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να δούμε για ποιο πράγμα εγκαλείται η κυβέρνηση. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό. Δηλαδή, έρχεται η αντιπολίτευση. Για τον Κούρτς. Έρχεται η αντιπολίτευση. Ακριβώς. Αλλά είναι λάθος. Καταλαβαίνει ό,τι θέλει. Είναι λάθος χώρα. Να πω κάτι και να. Έτσι, γιατί το θέμα είναι βαρύ, η ατμόσφαιρα είναι βαριά. Αφορά άλλη χώρα και λάθος πρωθυπουργό. Εδώ πρέπει να δούμε ένα πράγμα και να το συναποφασίσουμε. Υπήρχε ανάγκη στην εποχή της πανδημίας ο πολίτης να ενημερωθεί? Αυτό για μένα είναι το βασικό ερώτημα. Έπρεπε οι πολίτες, ειδικά στην πρώτη φάση, μέσα από την επικοινωνία και τη διαφήμιση, να ενημερωθούν για το πώς πρέπει να προστατευτούν. Μα ναι, λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό. Δεν διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό. Άρα, αυτό θα έπρεπε να ενημερωθούν. Εγώ δεν το ξέρω. Οι πολίτες. Ακόμα. Δεν ξέρω τι είναι ο κ. Κουτσανιώτης. Άρα γιατί ακούμε. Προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, γιατί ακούμε διάφορα. Κύριε Γεροβασίλη, είναι ξεκάθαρο τι εννοώ. Λέτε. Και στην ουσία αυτό που λέτε είναι τι έγινε με την λίστα πέτσα, όπως λέτε εσείς, με την επικοινωνία για την πρώτη φάση πανδημίας, λέω εγώ. Λέτε για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν τα έχω χαλάσει τα λεφτά που έχω πάρει πάντως ακόμα. Αυτό θα έλεγα. Ήταν πάρα πολλά. Είναι και προσβλητικό να το λέμε. Γι' αυτό έχουμε και αύξηση των αποταμιεύσεων, όπως έχει πει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι αυτό και αυτή. Και η απάντηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη σε αυτό. Εγώ λέω ότι ναι, χρειαζόταν επικοινωνία. Ναι, η επικοινωνία ήταν πολύ χρήσιμη στην πρώτη φάση της πανδημίας. Η επικοινωνία, ξέρετε, στις υγειονομικές κρίσεις είναι εργαλείο. Δεν θα πρέπει να γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο όμως, έτσι ώστε να μην αφήνει περιθώριο. Ότι γίνονται διακρίσεις, γιατί ποιοι θα είναι εκείνοι που θα είναι ο φορέας, οι φορείς της ενημέρωσης αυτής. Μα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ δεν έχουμε στην ουσία. Είχαμε μια έκτακτη κατάσταση και όλοι το ξέρουν. Βεβαίως. Άρα σε αυτή την έκτακτη κατάσταση το απαραίτητο είναι να γίνει γρήγορη επικοινωνία, να ενημερωθούν οι πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν. Ήταν πρωτόγνωρο. Δεν λέτε τώρα, κάτι άλλο όμως. Τώρα ξέρετε, για μας είναι εύκολο. Να το λέτε εσείς, εγώ όταν είχα πάρει συνέντευξη από τον κύριο Τσίπρα, του το είχα βάλει. Η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο είναι ότι όλα τα μηνύματα τα οποία έχουν μεταδοθεί από την τηλεόραση έχουν πληρωθεί. Είναι ένα ψέμα μεγάλο αυτό. Η πλειοψηφία των μηνυμάτων που έχουν μεταδοθεί από την τηλεόραση είναι με εντολή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και είναι κοινωνικά μηνύματα. Και είμαστε υποχρεωμένοι και τα κανάλια. Όχι, είναι υποχρεωμένοι, γιατί εγώ είμαι εργαζόμενος, δεν είμαι ιδιοκτήτης καναλιού. Ήταν υποχρεωμένα τα κανάλια να μεταδίδουν αυτά τα μηνύματα, διαφορετικά θα τους είχε επιβληθεί πρόστιμο. Και μάλιστα. Σε ώρες και ψηλής τηλεθέασης. Ο κόσμος έβλεπε αυτά τα μηνύματα και έλεγε τα έχετε πάρει χοντρά. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε κάτι, κύριε Κατσανιώτη, αφορά και εσάς και εσάς, κυρία Γεροβασίλη. Πρέπει να το ξεκαθαρίσετε. Αυτή η λάσπη στον ανεμιστήρα για το σύνολο των δημοσιογράφων, έτσι, αν έχετε στοιχεία, έτσι. Κύριε Κατσανιώτη ή κυρία Γεροβασίλη, για μας, παρακαλώ στη διάθεση της δικαιοσύνης, γιατί τα πήραμε. Για να χειραγωγήσουμε την κοινή γνώμη. Αλλά πριν πάω στην κυρία Γεροβασίλη, κάτι άλλο. Σε αυτό που σας παρακαλώ, όμως. Κάτι άλλο. Επειδή είμαι μεγάλος άνθρωπος, μπερδεύομαι. Τι ακούω τώρα από εσάς,
και τι ακούω και από το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς εγκαλείτε το ΣΥΡΙΖΑ ότι χειραγωγούσε την κοινή γνώμη όταν ήταν στην εξουσία και ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαλεί εσάς γιατί χειραγωγείτε την κοινή γνώμη όταν είσαστε εσείς στην εξουσία. Εγώ ως μεγάλος άνθρωπος κατάλαβα ότι και οι δύο κάνατε προσπάθεια να χειραγωγήσετε την κοινή γνώμη. Σύμφωνα με αυτά που λέτε εσείς. Δεν αποτέλεσμα. Εμείς δεν είπαμε αυτό. Είναι έτσι, Αντώνη, δεν είναι. Έτσι είναι και είναι αυτονόητο. Αυτονόητο είναι αυτό. Κύριε Παπαδάκη, εμείς δεν είπαμε αυτό. Πηγαίνοντας στην προηγούμενη κρίση σας, θα συμφωνήσω μαζί σας. Χρόνια ήμουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με ενοχλεί και εμένα πάρα πολύ το να χρησιμοποιούνται ως άκος του box. Το λέγατε τότε. Ως άκος του box. Το λέγατε και εσείς τότε. Εμείς τότε λέγαμε άλλο πράγμα. Εμείς λέγαμε ότι τα μοσκοτόπια δεν μπορεί να είναι κολάκτερα. Εμείς λέγαμε άλλο πράγμα. Εμείς λέγαμε ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να παρεμβαίνει ομά στην δημιουργία μέσων, στον αριθμό των μέσων η κυβέρνηση. Και το λέμε ακόμα. Θεωρείτε σωστό να λέει η κυβέρνηση ότι θα έχω 4 κανάλια? Πού ζούμε, ποιοι είμαστε? Άρα ας μην πάμε σε αυτό. Λέτε ότι δεν παρεμβαίνει. Όχι, ας πάμε σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Για ποιο θέμα μιλάτε? Για τα κανάλια του Γκαλογρίτσα, το ξέρετε? Αν δεν το ξέρετε, να σας το θυμίσω. Τα μοσκοτόπια. Μα τι περσινά ξυνά στα φύλλα. Ο κύριος Παπαδάκης με ρώτησε για τη διακυβέρνησή σας. Και είμαι υποχρεωμένος να το απαντήσω. Δεν το έφερα εγώ στη συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί. Καταλαβαίνω ότι η Φλωρεντία και οι ρίτες της Φλωρεντίας σας κυνηγούν. Καταλαβαίνω τις δημοσκοπήσεις. Δύο μέρες πριν τις εκλογές που έβγαζε η Αυγή, γυρίζει το παιχνίδι. Όλα αυτά τα έχουμε ζήσει. Να απαντήσει η κυρία Γεροβασίλη και μετά να βάλω και. Πριν απαντήσει όμως, συγγνώμη ένα λεπτό, για να έχουμε όλοι, συγγνώμη κυρία Γεροβασίλη, δεν είναι μόνο Γιώργο και αγαπητοί συνάδελφοι, μόνο οι δημοσιογράφοι. Πείτε μας το θέμα εσείς κυρία Γεροβασίλη. Μπαίνει στο στόχαστρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπαίνουν και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Μέχρι στιγμής έχουν κατονομαστεί δύο. Για απευθείας αναθέσεις. Μπορώ να πω ότι να τα λέμε όλα. Μια δημοκρατία δεν έχει βάλει σωστά. Άκουσα και τον κύριο Τζανακόπουλο χθες και τον κύριο Κάτση να μιλούν για δύο εταιρείες. Η διαφορά που δίνει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας είναι μικρή. Προφανώς. Κάτι δεν καταλάβατε σωστά ή κάτι κάποιος δεν διάβασε σωστά. Σας είπε ένα μεγάλος άνθρωπος. Όχι, δεν λέω για εσάς, κύριε Παπαδάκη. Τότε είναι μεγάλος άνθρωπος ο κύριος Κατσανιώτης. Ακριβώς. Ακολούθησε τις ερωτήσεις του κύριου Παπαδάκη που είναι μεγάλος άνθρωπος και φτάσαμε στην Καλογρίτσα. Εν πάση περιπτώσει, για να συνοηθούμε ποιο είναι το επίδικο. Η αξιωματική αντιπολίτευση στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, δηλαδή ελέγχου προς την κυβέρνηση, με τη δυνατότητα που δίνει το Σύνταγμα, κατέθεσε ένα αίτημα να εξεταστούν δύο πράγματα. Εκτιμούμε, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι, και δεν το είπαμε μόνο εμείς, ότι η λίστα Πέτσα 1 και 2 μοιράστηκε με αδιαφανείς όρους, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, στην προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Με αφορμή την πανδημία και με απευθείας αναθέσεις κλπ. Σε εταιρεία ιδιωτική, η οποία έκανε τη διανομή. Δεν εγκαλούνται ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε τα κανάλια, ούτε τα μέσα. Εγκαλείται η κυβέρνηση. Αφήστε, κύριε Παπαδάκη, να διαβάσετε το κείμενο. Αν δεν το διαβάσετε. Όντως έτσι είναι όπως το λέτε. Άρα τι. Αλλά στελέχη σας εδώ. Άλλα γράφουμε και άλλα εννοούμε. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Σας λέω, εγώ έχω ακούσει από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν αντιπολίτευση, ότι είμαστε κι εμείς μέσα στο παιχνίδι. Ο δόλος, λοιπόν, το εμείς έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Δελατόλας, είναι η Κλήτου, είναι ο Παπαδάκης. Ο δόλος εν προκειμένου της χειραγώγησης είναι υπέρ του εμβολιασμού. Όχι, τα παίρνει. Ξέρω, αλλά να μας το διευκρινίσετε. Όχι, να μας το διευκρινίσετε. Προσπαθώ, αλλά δεν με αφήνετε. Ο δόλος της χειραγώγησης είναι να εμβολιαστεί η κοινή γνώμη. Λοιπόν, να μια λέξη μόνο να πω. Ο εμβολιασμός, τα κοινωνικά μηνύματα έχουμε καταθέσει και τροπολογία τότε στη Βουλή. Αυτή την ώρα, χωρίς κάμερες, και καλά έκανε, αν ήταν με κάμερες, εμένα δεν θα μ' άρεσε, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο θάλαμο που νοσηλεύεται η κυρία Γεννηματά, για να την επισκεφτεί από κοντά. Μάλιστα. Και πολύ καλά έκανε και χωρίς κάμερες πήγε να την επισκεφτεί. Ωραία. Συνεχίστε, παρακαλώ. Εγκαλείται λοιπόν η κυβέρνηση, όταν η κυβέρνηση ξοδεύει δημόσιο χρήμα, οφείλουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση και είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να απαντά πού το δίνει, γιατί το δίνει, γιατί είναι δημόσιο χρήμα. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, εκτιμούμε ότι εδώ έγινε προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης και όχι η ενημέρωση για τον κορονοϊό, το οποίο θα μπορούσε να μεταδοθεί
και δωρεάν, όπως είναι υποχρεωμένα τα μέσα, να μεταδίδουν τα κοινωνικά μηνύματα. Και δεν θα είχαν αρνηθεί και ποτέ. Έτσι λοιπόν έχουμε 42 εκατομμύρια, τα οποία πρέπει να πει η κυβέρνηση γιατί τα έδωσε και πώς τα έδωσε. Το δεύτερο δεν θέμα. Δεν έδωσε μόνο σε πέντε κανάλια όμως. Όχι, δεν είπα εγώ σε κανάλια. Έδωσε. Ποιος είπε για κανάλια για το Παπαδάκη. Όχι, να σας πω γιατί. Μίλησα. Εάν τα 42 εκατομμύρια διαρρεθούν για 8, κύριε Παπαδάκη, είναι 5 εκατομμύρια το κανάλι. Σε πάρα πολλά μίντια. Έτσι. Λοιπόν, σε όλα τα site της χώρας, εδώ, λοιπόν, σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας και τους ραδιοφωνικούς. Ζητάμε να διερευνηθεί το τι έγινε και πώς έγινε η διανομή, επαναλαμβάνω, του δημοσίου χρήματος. Στη συνέχεια, έχουμε ζητήσει τη σύγκληση της θεσμών και διαφάνειας και πάνω από μία φορά. Μάλιστα. Για να διερευνηθούν οι πρακτικές της εταιρείας Opinion Poll, για την οποία έχουμε καταθέσει στοιχεία, τα οποία μαρτυρούν ότι οι πρακτικές της δεν ήταν ηθεμητές. Και ζητούμε λοιπόν να ερευνηθούν αυτά τα δύο πράγματα. Δεν διερευνώνται ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε ερευνάται στα πλαίσια άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση, πώς μοιράζει το δημόσιο χρήμα η κυβέρνηση. Και κλείνω. Αυτή την πρόταση σύσσωμη η αντιπολίτευση τη στηρίζει και προφανώς η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε σε δύσκολη θέση, διότι εκεί που ήθελε να δημιουργήσει για ένα μέτωπο. Να κάνουμε γρήγορο διάλογο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή λοιπόν, και ο λόγος μετά στην κυρία Δημοκρατία να για να την ακούσουμε πρόταση. Την άποψή τη, αλλά εγώ επιμένω όμως. Εσείς επιμένετε, αλλά εγώ λέω ότι άλλο, δεν ακούσα τι επιμένω. Και ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ ότι επί των ημερών του οι δημοσκοπήσεις ήταν αισθημένες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία τώρα ότι επί των ημερών της. Για την opinion poll μιλάμε. Δεν μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Παπαδάκη. Όχι, έχει σημασία. Όπως είπαμε για τα κανάλια, πρέπει να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα σοβαρό και σημαντικό εργαλείο. Συμφωνώ. Δεν πρέπει να πυροβολούμε τις δημοσκοπήσεις. Σας το λέω ως άνθρωπο που το παρακολουθεί. Κοιτάξτε, δεν είναι σε μένα. Όχι, εσείς τις πυροβολείτε. Όχι, όχι, όχι. Εσείς τις πυροβολείτε. Άρα, όχι ότι δεν μας αρέσει. Όταν είσαστε στην αντιπολίτευση, όταν είσαστε στην κυβέρνηση, όταν δεν μας αρέσει εμείς. Το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης, δεν είναι δημοσκοπήσεις. Και να το συμφωνήσουμε. Σας είπε κανένας ότι θέλουμε να ελέγξουμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Θα κάνουμε. Είπατε, δεν σας αρέσουν. Και όταν δεν σας αρέσουν, αυτό δεν μπορούμε να αλλάξουμε την άποψη του κόσμου. Αυτό είναι εκτίμηση δική σας. Καταλαβαίνω ότι. Από πού συνάγεται. Καταλαβαίνω ότι το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων δεν σας συμφέρει. Από πού συνάγεται. Όλα τα αποτελέσματα. Όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν συμπράξει εναντίον σας. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Διαφορετικά θα πρέπει να κάνετε και άλλη λίστα. Εδώ. Συζητάμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αν χειραγωγούνται ή όχι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ έχουμε μια μεγάλη συντροφιά, μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από πολιτικούς και δημοσιογράφους. Οι περισσότεροι από τους φίλους μας είτε ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, είτε ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΚΙΝΑΛ, για να μην σας βγάλω έξω, κυρία Γιανακοπούλου. Ο καθένας, βλέποντας τα πράγματα από τη δική του πλευρά, λέει χειραγωγούνται. Το συμπέρασμα που βγάζω εγώ ως μεγάλος άνθρωπος, να το επαναλάβω για πέμπτη φορά σήμερα. Γιατί? Είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΚΙΝΑΛ λένε χειραγωγούνται. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ λένε χειραγωγούνται. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας τους χειραγωγούσαν. Γιατί τώρα είναι εξουσία, δεν μπορεί να πει ότι χειραγωγούνται. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εμείς είμαστε σε φοβερά δυσμενή θέση απέναντι σε όλους εσάς που έχετε αυτή την εμπεδομένη άποψη. Πάντως, εγώ ξέρω ένα πράγμα, κύριε Παπαδάκη. Ότι ειδικά σε τέτοιου είδους ζητήματα χρειάζεται να υπάρχει μια απόλυτη διαφάνεια. Και χρειάζεται να υπάρχει ένα πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Και γι' αυτό και για αυτήν την εξεταστική επιτροπή, εμάς είναι πάγια θέση αρχής, όπως έχουμε κάνει για όλες τις εξεταστικές επιτροπές στο παρελθόν, να λέμε ναι, φως παντού, να ψαχθούν όλα. Αυτό άλλωστε το έχουμε κάνει ακόμα και για δικά μας στελέχη και για περιόδους διακυβέρνησης δικής μας. Άρα, βεβαίως και είμαστε θετικοί, να δούμε τι έγινε και με τη λίστα Πέτσα, να δούμε τι γίνεται και συνολικά με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Γιατί εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Φοβούμαι ότι έτσι όπως φαίνεται από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, πιο πολύ φαίνεται σαν αιμονή απέναντι μια συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, παρά σαν μια διάθεση να διελευκάνουμε και να δούμε συνολικά το δημοσκοπικό τοπίο. Και όχι μόνο για τα τελευταία δύο χρόνια. Εγώ θα σας πω από το 2015 και μετά. Αν λοιπόν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε πραγματική διαφάνεια παντού, ας πάμε όλοι μαζί να δούμε ποιο είναι το δημοσκοπικό τοπίο από το 2015 και μετά. Όχι συγκεκριμένα, μόνο αυτά τα δύο χρόνια και όχι
συγκεκριμένα για μία δημοσκοπική εταιρεία. Εμένα οφείλω να σας ομολογήσω, πιο πολύ μου ακούγεται σαν αιμονή όλο αυτό, περίεργη αιμονή, καλό θα ήταν να το καταλάβουμε γιατί, παρά για μία διάθεση να υπάρχει μία απόλυτη διελεύκανση όλου του δημοσκοπικού τοπίου. Κανένας αποκλεισμός λοιπόν, φως για τους πάντες και για τα πάντα και είμαστε εδώ πέρα πάντα στην πρώτη γραμμή να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Αντώνη, δύο κουβέντες γιατί ξέρω ότι έχεις και ραδιόφωνο μετά. Ναι. Έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε τις χρηματοδοτήσεις των μέσων ενημέρωσης από την κυβέρνηση κατά περίοδους και κυρίως την πανδημία και τις δημοσκοπήσεις. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ευτυχώς δεν είχαμε πανδημία, είχαμε όμως μία προσπάθεια να ανακατευτεί με τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να του πέφτει λόγος, να δημιουργεί τοξικές σχέσεις με τους δημοσιογράφους, να χάνει το δίκιο του όπου το είχε και το πλήρωσε πολιτικά αυτό. Και έχει και μια επιτροπή ανοιχτή και δεν ξέρω αν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Το πλήρωσε όμως πολιτικά. Τώρα προσπαθεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και καιρό, μια προσπάθεια να είναι πιο ανοιχτή με πολλά μέσα ενημέρωσης και πολλούς δημοσιογράφους. Αυτή είναι η αλήθεια στο ένα μέρος. Πάμε τώρα στο θέμα της πανδημίας και να κλείσω. Έπρεπε να δοθούν χρήματα στα μέσα ενημέρωσης και να στηριχτούν. Προφανώς και έπρεπε. Σε όλα. Μπορεί και σε όλα. Να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Με σύστημα. Τα χρήματα, κυρία Γεροβασίλη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί είστε έμπειροι, πολύ έμπειροι σε αυτά και σε αυτά, δεν μοιράζονται από τον Υφυπουργό σε ένα σακούλι. Τα media shop κάνουν την διανομή. Και καλώς έτσι πρέπει να γίνεται. Την κάνουν σωστά. Την κάνουν με κριτήρια. Έγιναν με κριτήρια. Αυτό να εξετάσετε. Και αυτό πρέπει να εξετάσετε. Όχι γιατί δόθηκαν. Μισό λεπτό και τελειώνω. Κυρία Γεροβασίλη, τελειώνω. Όχι όπως φαίνεται όταν διαβάζεις το κείμενο ότι κακώς δόθηκαν. Επισήμανες λάθη του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνεις λάθη της Νέας Δημοκρατίας. Για να το ρωτήσω και αυτό. Βεβαίως. Το ΣΥΡΙΖΑ τα λάθη πληρώθηκαν πολιτικά, κατά τη γνώμη μου, και είχαν να κάνουν με ανακάτωμα σε θέματα που δεν τον αφορούσε σε έναν βαθμό. Επί Νέας Δημοκρατίας μοιράστηκαν και καλώς μοιράστηκαν χρήματα για την πανδημία. Έχω την αίσθηση ότι δεν μοιράστηκαν ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη σωστά, ούτε αναλογικά. Και αυτό είναι ένα θέμα προς διερεύνηση. Μάλιστα. Λίνα, μια κουβέντα για να πάμε πάλι στην κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Κατσαρίνη. Δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό που λέει ο Αντώνης Δελατόλας, γιατί και εμείς στο δικό μου το κανάλι ασκήσαμε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο της διανομής του πακέτου αυτού στήριξης και του πακέτου. Είχε ένα διτό στόχο αυτό το πακέτο. Και την διαφώτιση της κοινής γνώμης αναφορικά με την πανδημία, αλλά και τη στήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης μέσα σε μια πολύ κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία. Το ζούμε, ακόμα το βλέπουμε πώς είναι τα πράγματα. Τώρα, εγώ θέλω να θέσω ένα ζήτημα και στις δύο κατευθύνσεις, ότι δηλαδή ας σταματήσουν να πυροβολούν τον ταχυδρόμο τα κόμματα. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους, μεταδίνουν τις πληροφορίες. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να έχει άποψη και να μην παίρνει και θέση έναντι των εξελίξεων. Ναι. Γιατί εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μεταξύ μας. Να μην να την κάνουμε την αυτοκριτική το μας. Μου έχει να τύχει εδώ σε αυτή την εκπομπή πολλές φορές. Ναι. Να υπάρχει δημοσιογράφος ο οποίος με θέρμη υποστηρίζει μία κομματική άποψη. Ωραία. Και στις διαφημίσεις να τσακωθεί με το βουλευτή του κόμματός του που υποστηρίζει και να του λέει ρε εσύ, εγώ είμαι ο βουλευτής και εγώ είμαι ο πρόσωπος του κόμματος. Εσύ βγαίνεις πιο σκληρά από μένα. Άσε με να μιλήσω. Έχει γίνει, όχι μία. Έχει γίνει, δεν έχει γίνει. Ναι, σαφώς. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Συγγνώμη, Γιώργο. Ωραία ιστορία. Λίνα, συγγνώμη. Ναι. Έκανα μία παράληψη. Θέλω να πω δύο λόγια για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να ελεγχθούν δημοσκοπήσεις. Καλώς το κάνει. Τι να ελέγξουμε στις δημοσκοπήσεις και σας μιλάει κάποιος που έχει κάνει πάρα πολλά χρόνια σε πολλά μέσα ενημέρωση και στο δικό. Να ελέγξουμε τα αποτελέσματα. Γιατί, θα σου πει ο άλλος, αυτά απαντούν, αυτά δημοσιεύουν. Να ελέγξουμε τη μέθοδο που γίνονται οι δημοσκοπήσεις, αυτό πρέπει να γίνει. Γίνεται, δεν γίνεται παρακολουθώ. Και κάτι πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Γεροβασίλη, κάτι μεταξύ μας τώρα, εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι προκλητικοί στον τρόπο άσκησης δημοσιογραφικής τους, του δημοσιογραφικού του λειτουργήματος. Δεν υπάρχουν συνάδελφοί μας. Μπορεί να είμαι εγώ πρώτος ο οποίος κάνω αυτή την κριτική. Την αυτοκριτική, αν θέλετε, έτσι. Οι οποίοι δημιουργούν την εντύπωση ότι προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να εγγράψουν, αν θέλεις, να φτιάξουν βιογραφικό για να είναι την επόμενη
την επόμενη τετραετία στη λίστα των υποψηφίων και να είναι μέσα στη Βουλή. Όλα τα παραδείγματα. Δεν το έχουμε δει. Το έχουμε δει. Αλλά από τα μεγάλα κόμματα τα δύο το έχουμε δει. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Δημοσιογράφοι και να είναι στη Βουλή. Το έχουμε δει. Το έχουμε δει. Βεβαίως και το έχουμε δει. Από τις άλλες όμως. Προεκλογικό αγώνα ασκώντας όμως το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Άλλο το να κάνεις προεκλογικό αγώνα να είσαι στην κοινωνία και να παλεύεις και άλλο να εκμεταλλεύεσαι τη δημοσιογραφική σου θέση για να σε ανταμείψουν μετά με μια βουλευτική έδρα. Ναι, επίσης, εκεί διαφωνώ εγώ. Επίσης είναι ξεχνάμε να χρησιμοποιείς και τη δημόσια τηλεόραση. Αυτούς τους ο κόσμος. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Και κάτι άλλο, να δείτε ότι και εγώ κάνω το αυτοκίνητο μου. Και αυτούς τους καλούσαμε εμείς. Ακριβώς και δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε επειδή έχουν μια ιδιότητα από την προσπάθεια να τους ψηφίσει ο κόσμος. Δεν ξέρουμε πόσο αντικειμενική ήταν η ενημέρωση που έκαναν όμως, έτσι. Αυτό είναι. Ή εξυπηρετούσαν κομματικές ανάγκες. Ή τους είχε της δημοκρατίας. Μην νομίζετε ότι και οι δημοσιογράφοι δεν κρίνονται από την κοινή γνώμη. Είναι τυχαίο που κάποιοι δημοσιογράφοι για πάρα πολλά χρόνια είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Μάλιστα. Άρα κρίνονται και οι δημοσιογράφοι. Να απαντήσω δύο πράγματα μόνο. Είπε η κυρία Γιαννακοπούλου πριν να πάμε όλοι μαζί και να ψηφίσουμε το 2015. Δεν έχουμε αντίρρηση, κυρία Γιαννακοπούλου. Α, το δεχόσαστε. Μα το έχουμε δεχθεί από χθες. Και είπαμε, ελάτε και στη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσετε την πρόταση που καταθέσαμε. Άρα δεν πάμε για δύο εξεταστικές. Και να συζητήσουμε τη χρονική περίοδο και εμείς δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε. Να διευρυνθεί. Δηλαδή. Το έχουμε απαντήσει από χθες. Τώρα, να διευρυνθεί λοιπόν και να αφορά την περίοδο από 15 στο ζήτημα. Στο ποιητικό. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Και ποιοτικά, στο κομμάτι τη opinion poll. Τι είπαμε, κυρία. Καθόλου, καθόλου. Λίγο πριν τις εκλογές να δείξουμε. Να απαντήσω, κυρία Γιαννακοπούλου, το είπατε πριν. Να βγαίνει το αποτέλεσμα 10 μονάδες μπροστά. Ωραία. Υπάρχουν ερωτήματα και για τότε. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τη μεθοδολογία των δημοσκοπικών, για τον τρόπο που αμείβονται οι δημοσκοπικές. Με ευκαιρία αυτό το που είδαμε από την Opinion Poll, δηλαδή να παίρνει μια ανάθεση σε μια παράπλευρη εταιρεία για 270.000 και την επόμενη φορά και την επόμενη μέρα να εμφανίζεται μια δημοσκόπηση από την Opinion Poll, η οποία να εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία με 38 μονάδες μπροστά. Συμβολικό. Λοιπόν. Και έχουμε παρακολουθήσει μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό μιλήσαμε για την Opinion Poll στο κείμενο που καταθέσαμε. Απ' την άλλη, βεβαίως, αν ανοίξει το θέμα αυτό, που θα ανοίξει, θα διερευνηθεί και η μεθοδολογία των δημοσκοπικών, διότι είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο που βεβαίως θα πρέπει να αποτυπώνει την κοινή γνώμη κλπ. Και δεν πρέπει να προσπαθεί να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι προς διερεύνηση. Και είναι και σοβαρό πολύ το ζήτημα αυτό. Επομένως, κυρία Γιαννακοπούλου, προφανώς θα ανοίξουν τα θέματα. Καταθέσαμε συγκεκριμένα και κυρίως, όμως όπως σας είπα, μας αφορά το πώς η κυβέρνηση αυτή ξοδεύει το δημόσιο χρήμα σαν να μην υπάρχει αύριο για τη χώρα. Και το κάνει κυρίως για να ενισχύσει το δικό της προφίλ μέσα από αυτή την προσπάθεια. Η κυβέρνηση προσπαθεί να χειραγωγήσει. Είναι άλλο θέμα αν χειραγωγεί το δημοσιογράφος και το μέσο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να χειραγωγήσει. Αυτό πάμε να διερευνήσουμε. Γιατί τα χρήματα είναι των Ελλήνων πολιτών. Και είμαστε υποχρεωμένοι ως αντιπολίτευση και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο. Το πρόβλημα, ξέρετε, ποιο είναι, κυρία Κεροβασίλη, ότι το ίδιο πράγμα έλεγε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία έκανε εξεταστική επιτροπή, σας θυμίζω, για όλο το ζήτημα το. Και γι' αυτό μας κατηγόρησε για τις άδειες κτλ. Έκανε εξεταστική. Τον Νίκο Παπά. Έκανε εξεταστική. Για να διερευνηθεί ποινικό κομμάτι. Δεν σημαίνει ότι πολιτικά ο κόσμος δεν δέχεται. Ωραία, δεν δέχεται. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Ότι πάρει να βοσκοτόπι για να θυμάσαι. Ολοκληρώνω, κύριε Κατσαγιώτη. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, εφόσον είχε τέτοια άποψη για το ΣΥΡΙΖΑ ότι χειραγώγησε ή προσπάθησε να χειραγωγήσει, είναι 2 χρόνια στην κυβέρνηση. Δεν το έφερε το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, είχε κάτι ή δεν είχε στοιχεία ή δεν το σκέφτεται, δηλαδή τι συνέβη και δεν το έφερε το θέμα. Αλλά θέλω να πω ότι στην εξεταστική που στήθηκε η ίδια η Νέα Δημοκρατία μετέτρεψε σε απλό πλημέλημα. Άρα έτσι, δηλαδή δεν βρήκατε στοιχεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θεωρείτε ότι ο παπάς και ο Καλογρίτσας δεν πήγαν να χειραγωγήσουν το ποιο θα είναι τα κανάλια, το έλεγαν μεταξύ τους. Μα εσείς άλλο πράγμα. Μα εσείς άλλο πράγμα. Απαλλάξατε τον κύριο Παπά. Ξέρετε, κυρία Γεροβασίλη, τι έλεγαν μεταξύ τους. Δεν δημιουργείτε εντυπώσεις, κύριε Γαζανιώτη. Δημόσια τα έλεγαν. Έλεγαν δημόσια ότι πρέπει να έχουμε 4 κανάλια. Αυτό δεν είναι προσπάθεια ελέγχου
του ποια κανάλια και πόσα θα υπάρχουν. Είναι προσπάθεια. Είναι ή δεν είναι. Η πείτε το. Αν θεωρείτε ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είναι προσπάθεια, μας κρίνει ο κόσμος. Κατηγορήθηκε. Μας κρίνει ο κόσμος αν προσπαθήσατε να ελέγξετε ή όχι τα μέσα. Πανηγυρίζατε που πήγαν κανάλια. Πανηγυρίζατε, λέγατε φιλάδες και υποδροκάναλα. Το καταλάβαμε. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Εσύ το καταλαβαίνετε. Το καταλάβαμε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να εισπράξει χρήματα για το ελληνικό δημόσιο. Για ένα δημόσιο αγαθό που είναι οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες. Ο κύριος Καλογρίτσας τα είπε όλα. Να εισπράξει χρήματα. Που δεν εισέπραξε. Ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα. Πήγε, καλή πρόθεση. Και εισέπραξε. Τέσσερα χρόνια καλές προθέσεις ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέτυχε σε όλα. Κύριε Παπαδάκη, με συγχωρείτε. Κύριε Παπαδάκη, με συγχωρείτε. Δεν έχω προλάβει. Δεν έχω προλάβει να ολοκληρώσω πρόταση. Θέλω να διαχειριστώ και έρχεστε κι εσείς. Ωραία, και διακόπτετε κι εσείς. Λοιπόν, θα διαχειριστώ το χρόνο. Σε ένα δευτερόλεπτο τελειώνω. Λοιπόν, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να διαχειριστεί με κατεύθυνση στο δημόσιο συμφέρον τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες. Ο νόμος, ο οποίος έγινε τότε, ισχύει και σήμερα. Αναστολή λόγω πανδημίας έγινε, κύριε Κατσανιώτη. Από τη δική σας κυβέρνηση και ο νόμος αυτός είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα. Δεν τον ακυρώσατε ποτέ, όπως λέγατε. Λοιπόν, και όταν έγινε Εξεταστική Επιτροπή, δεν βρέθηκα ένα στοιχείο το οποίο να πρέπει να τώρα. Σας πω ναι. Ότι ολοκληρώστε, γιατί δεν γίνεται, θα τελειώσει ο χρόνος και δεν θα έχουμε μιλήσει μιλήσει. Σταμάτησε. Είναι μια μοναδική ευκαιρία, κύριε Κατσανιώτη, για να πείτε και την άποψή σας. Με τα επιχειρήματα τα οποία διαθέτουν όλα τα κόμματα, να μπει ένα τέλος σε αυτό το πράγμα. Ή χειραγωγείται ή δεν χειραγωγείται η κοινή γνώμη. Ή γίνονται απόπειρες χειραγώγησης ή δεν γίνονται απόπειρες χειραγώγησης. Αν κάνετε ένα ειλικρινή διάλογο στη Βουλή, έχω την εντύπωση ότι και ο κόσμος δεν θα πει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξέρετε κάτι, θα σας δυσαρεστήσω και τους μεν και τους δε. Δεν έχει πιστεί με αυτά που λέτε. Και δεν έχουν πιστεί και με αυτά που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Μας θεωρούν και εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και εσάς τους πολιτικούς αναξιόπιστους. Αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία και πρέπει να το αντιληφθούμε. Δεν περνάω τώρα, ξέρετε, όσο μεγαλύτερος μιλάω αυτή τη στιγμή και όχι όσο μπειρότερος και εκείνος ο οποίος έχει το αλάτιτο. Αλλά πραγματικά και εσείς κουβαλάτε το στίγμα της αναξιοπιστίας, όχι από αυτούς που σας ψηφίζουν, από τους άλλους. Και εμείς σχεδόν από το σύνολο των τηλεθεατών. Και αυτό για μένα και τόσα χρόνια κρίμα που κάνω να ακυρώνονται και οι διαδικασίες της Βουλής, οι συστάσεις εξεταστικών ή προανακριτικών επιτροπών, γιατί καλλιεργεί την πεποίθηση ότι όλα αυτά γίνονται για να συγκαλυφθούν πράγματα και όχι για να έρθουν στο φως και να διερευνηθούν στη συνέχεια δικαστικά. Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να συναποφασίσουμε και με σίγουρος και η κυρία Γεροβασίλη θα συμφωνήσει ότι καθόμαστε όλοι στο ίδιο κλαδί. Όσο πριονίζουμε αυτό το κλαδί και τροφοδοτούμε την αναξιοπιστία του πολιτικού κόσμου απέναντι στους πολίτες, κινδυνεύουμε όλοι. Και, ναι. Και τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι είναι και αυτοί στο ίδιο κλαδί. Συμφωνούμε απολύτως, μόνο που η αδιαφάνεια. Βάζετε πάντα ένα ακόμα συμφωνία. Η αδιαφάνεια συνεισφέρει και η σπερμολογία επίσης συνεισφέρει και η προσπάθεια να δημιουργήσουμε ενόχους συνεισφέρει, ενώ ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ένοχος. Άρα. Ή θα αποφασίσουμε, κυρία Γεροβασίλη, εδώ. Δεν ξέρουμε. Αν ξέραμε, δεν θα ρωτήσουμε. Εγώ σας λέω ότι επειδή δεν σας συμφέρει το υπόλοιπο πεδίο, προσπαθείτε να στρέψετε τη συζήτηση σε μια σκανδαλολογία που πάλι θα σπάσετε τα μούτρα σας. Θα έρθετε να συζητήσουμε. Δεν είναι εκεί, θα είναι ψηφίσετε στη Βουλή να συζητήσουμε. Δεν είναι εκεί το ζητούμε. Εσείς δεν ψηφίσατε την Γαλλική Συμφωνία. Θα μας πείτε θα ψηφίσουμε. Θα μας κάνετε και μαθήματα ψηφοφορίας. Και εγώ σας λέω. Ψηφίστε να συζητήσουμε για την κυρία Γεροβασίλη, λέγατε πριν ότι δεν σας άφησα να μιλήσετε. Δεν με έχετε αφήσει καθόλου να μιλήσω. Και σας λέω, και πάλι ότι εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε μάλιστα. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν θέματα. Δηλαδή πρέπει να δούμε το θεσμικό πλαίσιο για τις δημοσκοπήσεις, το πώς θα είναι τα δείγματα, ποια θα είναι η μέθοδο. Έχουν σύνδεσμο οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα πρέπει να δούμε αν είναι μέλη του. Μπορεί να γίνουν μια σειρά από συζητήσεις. Αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε εταιρείες δημοσκοπήσεων να αρέσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Να επιβάλλουμε. Εσείς. Δεν γίνεται να κατηγορείτε τις δημοσκοπήσεις επειδή πάντα είστε δεύτερη με διαφορά. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Δημιουργείτε ένα περιβάλλον τέτοιο. Ό,τι και να γίνει, είναι έτσι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορούν να βγάλουν κάτι που να αρέσει σε εσάς. Προσπάθεια χειραγώγησης υπήρχε, υπάρχει και στον αιώνα μήνυμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλουμε... Κυρία Γαλακοπούλου δεν μιλήσει, τι θέλουμε.
Θέλουμε, θα αρχίσει να φωνάζει και δυνατή φωνή. Μην τη βλέπετε έτσι, γλυκούλα. Είμαι απλά μακριά τώρα και δεν μπορώ να συμμετάσχω στο διάλογο. Με εσάς θα κλείσουμε. Το θέμα είναι όλη αυτή η κουβέντα να γίνεται αληθινά ουσιαστικά και όχι προσχηματικά, κύριε Παπαδάκη. Αυτό είναι αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός από εμάς. Γιατί αυτά τα θέματα είναι πολύ σοβαρά και η ανεξαρτησία και η ορθή λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για τις δημοσκοπήσεις. Το θέμα λοιπόν είναι αυτός ο διάλογος να μην γίνεται για σκοπιμότητες μικροκομματικές ή για οτιδήποτε άλλο, αλλά να είμαστε σοβαροί και αληθινοί για να κάνουμε και να χτίσουμε σοβαρούς και δυνατούς θεσμούς. Οτιδήποτε άλλο, και γι' αυτό είπα στην κυρία Γεροβασίλη, ότι δεν μπορεί να στοχοποιείτε μία δημοσκοπική εταιρεία επειδή δεν σας αρέσουν τα αποτελέσματά της, αλλά ελάτε να συζητήσουμε για όλο το δημοσκοπικό πλαίσιο και τοπίο. Και εσείς καταγγείλατε τη συγκεκριμένη πρακτική, την καταγγείλατε και εσείς. Αυτό, και γι' αυτό έχω αυτή τη στιγμή με αφορμή τη αυτό, δυνατότητα λοιπόν, να κινούμε όχι απλά κοιτώντας μία εταιρεία, αλλά ζητώντας διαφάνεια για το πλαίσιο όλων των εταιριών. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά τα οποία λέμε. Την opinion poll την έχετε καταγγείλει και εσείς, κυρία Γιαννακοπούλου, για τη συγκεκριμένη πρακτική. Το θέμα σας είναι να καταγγέλλετε η αιμονή με μία αφορμή εταιρεία, αυτό, κυρία Γιαννακοπούλου. Τώρα να συνοηθούμε. Με αφορμή αυτό, αλλά εσείς μένετε μόνο σε αυτό, του καταγγέλλω, κύριε Βασίλη. Τώρα λέτε εσείς μένουμε. Εμείς λέμε εντάξει, εσείς έχετε βρει αγκάμα και εμείς δεν έχουμε στη σκέψη. Λέα. Κυρία Γιαννακοπούλου, τι λέτε τώρα, ας πούμε. Σας παρακαλώ. Γιατί μα τι λέτε τώρα. Πάρα πολλά και από την προηγούμενη, την εξεταστική, με τα βοσκοτόπια, με τον τρόπο που λειτουργήσε ο κύριος Παπάς όταν ήταν υπουργός, που αντί να κάνει τη δουλειά του. Ωραία, μπείτε λίγο ακόμη στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Μπείτε λίγο ακόμη στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, βοσκοτόπια και περσινά ξινά στα φύλλα. Κύριε Γεροβασίλη, αρκετά. Δεν θα μας κάνετε υπόδειξη το πώς θα μιλάμε. Σας παρακαλώ, σας έκανα. Κρύψτε το λίγο επιτέλους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Γεννακοπούλου. Αφήστε τα προβοκατόρικα. Εδώ πέρα δεν είμαστε σε κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε λοιπόν αυτά τα προβοκατόρικα. Μαθήματα αντιπολίτευσης. Από εσάς δεν πρόκειται να λάβουμε. Εμείς μαθήματα προβοκάτειας από εσάς να πάρουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ εγώ. Εντάξει. Λοιπόν. Από αλλού περιμένουμε την αντιπαράθεση. Κοιτάξτε τώρα. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω ανοησίες. Δεν μπορώ αυτά να ακούω. Τα οποία θέλουμε εμείς. Και τις είχαμε μια καλή συζήτηση, μην το χαλάσουμε τώρα. Ήταν όντως καλή συζήτηση. Το χαλάσαμε και ελπίζουμε. Ξανά αιμονική όπως πάντα. Εμείς δεν θα κάνουμε κυνήγι μαγισσών όπως κάνατε εσείς. Εμείς θα μιλήσουμε θεσμικά, δημοκρατικά και σωστά. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Ελπίζουμε η συζήτηση που θα ακολουθήσει στη Βουλή, θα γίνει ούτως ή άλλως, να είναι συζήτηση που θα βγάλει κάποια πολύ θετικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί και η σχέση που υπάρχει με τον κόσμο και για εσάς και για εμάς, πάνω απ' όλα για τη δημοκρατία μας. Κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε κακή σχέση με τον κόσμο. Το θέμα είναι να εμβαθύνουμε τη σχέση με τον κόσμο. Αυτό έχει σημασία και να σκύψουμε στα προβλήματα του κόσμου και η διαφάνεια είναι θέμα του κόσμου. Πραγματικά η χώρα πηγαίνει προς τα μπρος και ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει με τεχνικές του παρελθόντος. Λάσπη, σκανδαλολογία, να μας γυρίσει πίσω. Δεν εντάξει, θα τα καταφέρει. Δώστε τίτλους στα δικά σας. Διαφάνεια για όλα και για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο για όλους και για όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιαννακοπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Υπουργό, σιδεροκέφαλος. Ο Αντώνης Δαλατόλος πάει για ραδιόφωνο. Σημείνε για λίγο ακόμα, Αλίνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.